Σήμερα θα καλημερίσω και θα πω καλή εβδομάδα σε ένα συμπατριώτη μας, ο οποίος όμως αρθρογραφεί, διατυπώνει δημόσια γνώμη και αναλύει τα γεγονότα στην κεντρική σκηνή. Είναι ο επικεφαλής στην εφημερίδα Εστία. Είναι ο κύριος Μανώλης Κοτάκης. Καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα κύριε Σταχίνη, καλημέρα σε όλους στην Κρήτη μας. Του Κηδίδη και ξενοφόντα διδάσκονται στις στρατιωτικές ακαδημίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Βεβαίως. Είναι οπότε, βασικό. Πρέπει να πέφτει καμιά φορά και στις πανελλαδικές εξετάσεις. Μιας και το θίξατε όμως κύριε Κοτάκη, επειδή ξανά επικαιροποιούνται τα πάντα ως προς τη δύναμη του ισχυρού, το δίκαιο του αδυνάτου, σήμερα αυτό που βιώνουμε και ως προέκταση των εξελίξεων στην Ουκρανία με την Τουρκία, είστε εσείς και η εφημερίδα, δεν δηλώνετε καμία έκπληξη, διότι πάει για τα αναφέρεται. Ωστόσο θεωρείτε ότι είχε αλλάξει εντελώς η πίστα από πλευράς Τουρκίας ή είναι ένα τρίκ, ένα κόλπο γκρόσο εσωτερικής κατανάλωσης? Έχει αλλάξει πίστα ο κόσμος. Και πολλές φορές τα κράτη, οι ηγεσίες μετρούν τις δυνάμεις τους σωστά, τον πόη τους, μπορεί όμως να τα μετρούν και λάθος. Βλέπουν τις ευκαιρίες, αλλά μπορεί να μην βλέπουν και τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί στην κρίση του 2020 φάνηκε ότι το ευέλικτο πολεμικό ναυτικό, το ελληνικό, μπόρεσε και στρίμωξε πάρα πολύ το τουρκικό πολεμικό ναυτικό. Και αυτό δεν είχε σχέση με την ισχύ, είχε σχέση με τη θάλασσα, με την αυτοσύνη όπως λέμε. Άρα οι υπολογισμοί που γίνονται θα πρέπει πάντοτε να προσμετρούν εκτός από τη γεωγραφία και την αλλαγή του συσχετισμού και τον ανθρώπινο παράγοντα. Αυτό το οποίο μπορεί κανείς να διαπιστώσει μελετώντας και τον Θουκυδίδη και τον Ξενοφόντη. Σωστά. Πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, θεωρείτε ότι έχουν πέσει πια οι μάσκες ακόμη και για αυτούς που θα είχαν αμφιβολίες? Και πάω εκεί γιατί χθες έχετε ένα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο, αλλά θα έρθω σε αυτό. Πάω εκεί γιατί νομίζω ότι μετά το τι δηλώνει και η αντιπολίτευση στην Τουρκία, το αφήγημα να φύγει ο Ερντογάν, να έρθει ένας πιο μετριοπαθής να συνεννοηθούμε, πάβει να υφίσταται κατά τη γνώμη μου. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν υπήρξε ποτέ αυτό το αφήγημα, κύριε Σαχίν, για όλους όσοι γνωρίζουν πολύ καλά την τουρκική πολιτική σκηνή. Δεν υπήρξε, διότι ήμια είχαμε με κεμαλιστές, δεν είχαμε με ισλαμιστές. Και επίσης δεν υπήρξε ποτέ, διότι ο στρατηγικός στόχος της Τουρκίας είναι, όπως αναλύθηκε και πρόσφατα, όχι απλώς η συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο ή όχι απλώς η αποστρατιωτικοποίηση, αλλά πια το να γίνει αφεντικό στο Αιγαίο. Εμείς νομίζουμε ότι όταν αντιδικούμε μαζί τους τις θαλάσσιες ζώνες, ότι αυτό πρόκειται για μια ελληνοτουρκική διαφορά. Δείτε τι γίνεται κάθε μέρα όταν τα, όπως λέγονται αυτά τα drones, πετούν πάνω από την ίσο Κανδελιούσα, mm-hmm. που είναι στην Ίσυρο, αλλά όχι από την πλευρά της Τουρκίας, παρακαλώ. Είναι από τη μέσα πλευρά του Αιγαίου, από τη δική μας πλευρά. Και ρώτησα γιατί πετούν τόσο τακτικά εκεί τα drones σε αυτή την περιοχή Νίσυρος, Κανδελιούσα, και η απάντηση που μου έδωσαν με εντυπωσίασε, διότι αν ομιγέννητο, κύριε Σταχίνη, είχαμε κάποιο δυσμενές επεισόδιο εκεί, το θαλάσσιο διάδρομο που θα ανοιγόταν αν η Ελλάδα υπέρ της Τουρκίας δεν είχε την κυριαρχία της στην Νίσυρο και την Κανδελιούσα, οι Τούρκοι θα τον ένωναν αυτόν τον θαλάσσιο διάδρομο με τον πολύ εγκύτερο θαλάσσιο διάδρομο που στο μυαλό τους έχουν φτιάξει, γιατί είναι παράνομος, με βάση τουλάχιστον τις δικές μας απόψεις, του τουρκολιβικού μνημονίου. Στο μυαλό το δικό τους στο Αιγαίο δεν είναι μια ελληνοτουρκική διαφορά μόνον, αλλά είναι πώς θα ελέγξουν το εμπόριο και στρατιωτικά μια ολόκληρη περιοχή που ορίζεται στο τρίγωνο Γιβραλτάρ, Σουέζ, Δαρδανέλια. Και που αυτό έσπασε λίγο, ευτυχώς, με την αναβάθμιση του λιμένα της Αλεξανδρουπόλεως, που ακύρωσε το φαραωνικό έργο που ήθελε να κάνει μέσα στα στενά ο Ερντογάν με το νέο κανάλι. Άρα, στο μυαλό μας την Τουρκία, αν θέλουμε να τη διαβάζουμε σωστά, καθημερινά, δεν είναι μόνο οι κραυγές, θα σας πετάξουμε στη θάλασσα όπως σας πετάξαμε και στο παρελθόν, τα νησιά είναι δικά μας, θα ξανακάνουμε το ίδιο λάθος κτλ. Θέλουν
δια της γεωγραφίας να επεκτείνουν την επιρροή τους εκτός αυτή τη στεριά και στο αρχιπέλαγο του Αιγαίου, το οποίο ποτέ δεν χώνεψαν ότι έχασαν μετά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1914. Είναι κάρφος στα μάτια τους και στην στρατηγική τους τα ελληνικά νησιά του Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Και γι' αυτό αντιδικούν και συνέχεια ξυπουλκούν εναντίον μας. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής, προσφάτως είπε ότι επιτέλους πρέπει να αρχίσουμε να διαβάζουμε σωστά την Τουρκία και επικαλέστηκε στην ομιλία του ακριβώς το στρατήγημα ή τη στρατηγική, αν θέλετε, της Τουρκίας, της γαλάζιας πατρίδας, εξηγώντας ότι είναι προέκταση του εδάφους. Και το ερώτημα εδώ το δικό μου είναι, μετά από τόσα χρόνια αφήγηση στο εσωτερικό της χώρας περί κατευνασμού, ότι δεν χρειάζεται να γρέψουμε το θηρίο, δεν χρειάζεται να πέσουμε στην παγίδα στρατιωτικοποίησης, δεν χρειάζεται να τον παροξύνουμε το γείτονα. Αισθάνεστε ότι εδώ κάπου πρέπει να κλείσει, με την έννοια ότι δεν οδηγεί πουθενά παρά μόνο σε υποχωρήσεις? Μα νομίζω ότι τελευταία, ακόμα και αυτοί οι οποίοι πρωταγωνιστούσαν στο λόμπι του κατευνασμού, έχουν συγγύσει ή αν λένε κάτι το λένε σότο βότσε, με χαμηλή φωνή. Γιατί γίνεται πια όλο και περισσότερο αντιληπτό ότι εάν επιχειρούσαν και στην παρούσα συγκυρία να επαναλάβουν την λογική, τη στρατηγική του κατευνασμού, θα είχαν μια τεράστια αντίφαση με τον εαυτό τους. Διότι οι ίδιοι άνθρωποι που λένε στον ουκρανικό λαό να πέσετε μέχρι εσχάτων, θα έρχονταν στο εσωτερικό της χώρας να έλεγαν να τα βρούμε, δηλαδή να δώσουμε και όχι να πέσουμε μέχρι εσχάτων. Επειδή λοιπόν το αντιλαμβάνονται, σε ένα βαθμό πιστεύω, δεν έχουν εγκαταλείψει βεβαίως τις απόψεις τους, τη γνωστή άποψη, τι θέλετε τώρα πόλεμο να κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν ρίξει τους τόνους. Τώρα, χθες η Εστία παρουσίασε πώς η ελληνική διπλωματία παρουσιάζει, μας το επιβεβαίωσε και ο κύριος πρέσβης επιτίμιο, ο κύριος Χρυσανθόπουλος, ότι η ελληνική διπλωματία, δηλαδή οι πρεσβευτές παντού, παρουσιάζουν σε όλους τους συνομιλητές στα Υπουργεία Εξωτερικών και όχι μόνο, στην πράξη τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας. Αυτό που εντυπωσίασε βεβαίως από την Εστία είναι ότι μεταξύ όλων των άλλων έχει ενσωματωθεί και το φέρατε στην επιφάνεια και ένας χάρτης τουρκικών σχεδιασμών. Κύριε Σαχίνη, επιτέλους ξυπνήσαμε. Και λέω επιτέλους ξυπνήσαμε, διότι η Τουρκία για πρώτη φορά μας ανέλησε το στρατήγημα, το ιδεολόγημα κυριαρχία των ελληνικών νησιών του Αιγαίου υπό όρους το καλοκαίρι του 2020. Και δεν καταλάβαμε από την αρχή ότι αυτό είναι ένα μέρος μιας στρατηγικής μακροχρόνιας που έχει ως στόχο να κατηγορήσει την Ελλάδα στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης ότι παραβιάζει τις συνθήκες, ότι αυτή είναι που επιθυμεί την εισβολή στην Τουρκία και όχι η Τουρκία την εισβολή στην Ελλάδα, και ότι αν η Τουρκία κάποια στιγμή κάνει κάτι στα νησιά του Αιγαίου, όπως έκανε και στην Κύπρο, θα επιχειρήσουν να μας μιλήσουν όμοι γέννητο ότι πρόκειται περί ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης αμυνωμένου και όχι επιτιθεμένου. Αυτό μας πήρε 1,5 χρόνο για να το πάρουμε είδηση και καθυστερήσαμε πάρα πολύ. Σας θυμίζω ότι την πρώτη απάντηση σε αυτό τη δώσαμε το καλοκαίρι του 2021 με την απάντηση της, με την επιστολή της μονίμου αντιπροσώπου μας στον ΟΗΕ. Ήταν καλή, αλλά ήθελε συμπλήρωμα. Οι Τούρκοι απάντησαν αμέσως το Σεπτέμβριο και από το Σεπτέμβριο φτάσαμε τώρα στο Μάιο, 9 μήνες σχεδόν μετά, για να απαντήσουμε και για να αρχίσει αυτή η διεθνής εκστρατεία που αποκαλύπτει ότι ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας στην περιοχή. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα έλεγα εγώ. Και το έγγραφο το οποίο φέραμε στη δημοσιότητα, εκτός από τους 16 χάρτες που διένυμε το Υπουργείο Εξωτερικών σε όλους τους πέζους μας στον κόσμο για να εξηγούν ποια είναι η αναθεωρητική στρατηγική, τι αποκαλύπτει, όχι ποια νησιά ενδεχομένως θέλουν να καταλάβουν, αλλά για να τους δείξουμε ότι αυτοί είναι οι επιτιθέμενοι και γιατί εμείς έχουμε στρατεύματα στα νησιά. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει χρόνους συγκέντρωσης στρατευμάτων από τα ενδότερα της Τουρκίας, στα παράλια της Τουρκίας, για να εισβάλλουν, εάν ποτέ το θελήσουν ή αν ποτέ το καταφέρουν, γιατί έχουμε ένοπλες δυνάμεις, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στο Δωδεκάνησα, όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κόσο, όπως είναι η Ικαρία, όπως είναι η Χίος, όπως είναι η Λέσβος. Αυτούς τους χρόνους δίνει.
Οι χρόνοι οι οποίοι αναφέρονται στο έγγραφο δεν είναι χρόνοι που πόσο θα πάρει να φτάσουν στη Λέσβο αν το επιχειρήσουν, αλλά δεν θα φτάσουν ποτέ. Αλλά είναι οι χρόνοι της κινητοποίησης, της επιστράτευσης, να το πω έτσι, που χρειάζεται η τρίτη στρατιά του Αιγαίου για να έχει 22.000 στρατιώτες στα παράλια του Αιγαίου, σε περίπτωση που θέλει, εφόσον μας λένε ότι τα νησιά μας έχουν παραχωρηθεί υπό όρους, να διεκδικήσουν την κυριαρχία του. Κύριε Κοτάκη, λέτε ότι μας πήρε χρόνο, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ. Το εννοούμε όμως ή μένουμε στο φραστικό κομμάτι? Εδώ που έχουμε φτάσει τα πράγματα, κύριε Σαχίνη, η ελληνική πολιτική ηγεσία συνομιλεί με την ιστορία. Και το 22, το 2022 και το 2023. Εδώ δεν νοείται σύνδρομο διπλής σκέψης, το οποίο κατατρίχει τον ελληνικό λαό, την ελληνική πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα τη Λάρισα και κάτω, για πάρα πολλές δεκαετίες. Εδώ ό,τι λέμε πρέπει και να το εννοούμε, διότι αν δεν το εννοούμε, γίνεται εύκολα αντιληπτό στην άλλη πλευρά ότι δεν το εννοούμε. Το αισθάνονται. Πιστεύω ότι το εννοούμε. Τώρα, ρωτάει εδώ ο Βασίλης. Κύριε Κοτάκη, μέσα στα σενάρια που ακούγονται για ιδιαίτερη πατρίδα σας, την Κρήτη, ότι το καλοκαίρι μπορεί να επιχειρήσει στη λογική του παράνομου τουρκολιβικού νοτίως της Κρήτης κίνηση, συνοδευόμενο και με πλοία πολεμικά. Κατά τη γνώμη σας, εμείς πώς θα πρέπει να λειτουργήσουμε? Αυτό μου γεννά προβληματισμό, κύριε Σαχίνη, πείτε στο Βασίλη, για τον εξής λόγο. Νομικά, αν δει κανείς την κατάσταση στην περιοχή, η Ελλάδα έχει ισχυρούς τίτλους κυριαρχίας νοτίως της Κρήτης μετά την υπογραφή του μνημονίου με τις οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Ελλάδος με την Αίγυπτο. Και θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει και μέσα σε αυτή την οικονομική ζώνη, σε αυτό στο πλαίσιο αυτής της οριοθέτησης της ΑΟΣ και στην επέκταση των 12 μιλίων. Και εδώ αργήσαμε. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε ισχυρότατους τίτλους κυριαρχίας σε αυτό το κομμάτι για να επιχειρήσουν οι Τούρκοι έρευνες. Εάν το επιχειρήσουν και νομικά, όχι στρατιωτικά, είναι χαμένοι. Διότι η ελληνική συμφωνία με την Αίγυπτο, η οποία έχει καταχωρηθεί στα αποθετήρια του ΟΗΕ, υπάρχουν εξελίξεις και με την Αλβανία για την οριοθέτηση, θα σας πω σε λίγο. Είναι πάρα πολύ ισχυρή, γιατί δεν έχει υπογραφεί μόνο μεταξύ των δύο κρατών, αλλά έχει επικυρωθεί και από τα δύο κοινοβούλια. Πράγμα το οποίο δεν ισχύει για την συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη. Αν και πρέπει να σας πω, άκουσα κάπου ότι το λιβικό πλοίο μετέχει στις ασκήσεις του τουρκικού πολεμικού ναυτικού. Ένα παλιό, αλλά για λόγους συμβολισμού μετέχει. Έχετε δίκιο. Εφές. Ναι. Ως προς αυτό λοιπόν, ως προς το κομμάτι της Κρήτης, δεν με προβληματίζει. Οι Τούρκοι όμως υποστηρίζουν, δεν το υποστηρίζουμε εμείς, οι Τούρκοι το υποστηρίζουν αυτό, ότι δεν έχουμε ισχυρούς τίτλους κυριαρχίας κάτω από το Καστελόριζο, γιατί στην κρίση του Αυγούστου του 20 δηλώσαμε μόνοι μας, μονομερώς, ότι τα χωρικά μας ύδατα φτάνουν μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια με δημόσια δήλωση. Έλληνα αξιωματούχο εκείνη την περίοδο. Υπάρχει και άλλη δημόσια δήλωση άλλου Έλληνα αξιωματούχου εκείνη την περίοδο που είπε ότι τα 12 μίλια είναι εθνικισμός και ότι τα 6 ναυτικά μίλια είναι το όριό μας. Και αξιοποιώντας αυτές τις δηλώσεις, οι Τούρκοι θέλουν να υποστηρίξουν ότι κάτω από το Καστελόριζο δεν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Άρα, εάν επιχειρήσει εκεί έρευνες το ερευνητικό τους, εκεί θα πάμε στην πραγματικότητα, κατά τη δική τους αντίληψη, όχι κατά τη δική μας, επαναλαμβάνω, σε μια διαπραγμάτευση για την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης και σε ένα συμβιβασμό που δεν θα είναι υποφελία των ελληνικών συμφερόντων. Αν κάποιοι, λοιπόν, αυτό με προβληματίζει, προωθούν μέσω μιας τεχνητής κρίσης, όχι πραγματικής, απ' έξω, ένα αθέατο deal που λέει Κρήτη έναντι Καστελορίζου, νομίζω ότι η ελληνική πολιτική ηγεσία δεν πρέπει να αγοράσει αυτό το deal, κύριε Σαχίνη. Νομίζω ότι είστε σαφείς και είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ σοβαρό. Είναι ένα σενάριο που δεν ακούγεται και νομίζω ότι... Είχε υποθεί κάποτε από ένα πολιτικό πρόσωπο ότι τι να κάνουμε, μπορεί και να χάσουμε το Καστελόριζο, όχι το έδαφος του Καστελορίζου, την αποκλειστική οικονομική ζώνη του Καστελορίζου. Εγώ θέλω να το κρατήσω αυτό. Δεν θα μπω σε σενάρια, γιατί φαντάζομαι ότι οι έχοντες την ευθύνη έχουν υπόψη τους όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα, πώς θα μπορούσε να επιχειρήσει. Θέλω όμως
Μιας και το θίξατε, είπατε ότι και με την Αλβανία έχουμε εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι η εξής. Το βασικό εμπόδιο για την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Ηλίρ Μέτα, ο οποίος παρωθούσε και κόμματα της αντιπολίτευσης να μπλοκάρουν τις όποιες συμφωνίες οριοθέτησης, να δοθεί έγκριση, δεν θυμάμαι καλά τώρα τις λεπτομέρειες για το αλβανικό νομικό σύστημα, στο Συνταγματικό Δικαστήριο. Ο Έντι Ράμα χθες άλλαξε τον πρόεδρο της Αλβανίας και στη θέση του Ηλίρ Μέτα τοποθέτησε τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων. Mm-hmm. Πιστεύω ότι εκεί θα τρέξουν τα πράγματα γρήγορα και η ελληνική εξωτερική πολιτική θα αποκτήσει ένα όπλο. Διότι εάν θέλουμε να φανταστούμε μια υποθετική από κοινού προσφυγή των δύο κρατών στη Χάγη, της Ελλάδας και της Τουρκίας, υποθετική, θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι νομικές βάσεις που έχουν οι δύο. Η νομική βάση των Τούρκων, την ξέρουμε, είναι το τουρκολιβικό μνημόνιο, το οποίο το καταχώρησαν στον ΟΗΕ και το παρέλαβε ο ΟΗΕ, μόλις ότι είναι παράνομο. Η ελληνική νομική βάση, κύριε Σαχίνη, είναι η Συμφωνία Ελλάδος-Ιταλίας, η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου και η Συμφωνία Ελλάδος-Αλβανίας, όπου εκεί εφαρμόζεται στην πράξη το διεθνές δίκαιο, με τις αποκλίσεις βεβαίως που υπάρχουν στην εφαρμογή της μέσης γραμμής και των επιρροιών. Στη μέση γραμμή για την Αίγυπτο, ας πούμε, δεν πήγε ακριβώς 50-50, αν δείτε την ορίζοντα. Σωστά. Έτσι. Και στις επίρροιες επίσης και στη συμφωνία με την Ιταλία και στη συμφωνία με την Αίγυπτο των ελληνικών νησιών, τα ποσοστά δεν είναι ακριβώς 100%. Πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, και φεύγω λίγο από αυτό, αλλά με ρωτάει πολλοίς κόσμος, μιας και το θίξατε. Έχετε μία εξήγηση γιατί η Ιταλία, όπως η Γερμανία, κάνει αυτή τη συνδιάσκεψη για τη Λιβύη στη Γενέβη και αφήνει την Ελλάδα εκτός, ενώ φωνάζει την Τουρκία? Κοιτάξτε να δείτε, οι Ιταλοί με τους Τούρκους έχουν ταραβέρια. Και όταν λέμε ταραβέρια και σαχίνι, εννοούμε παραγγελίες για εξοπλισμούς, όπως γνωρίζω. Μη μας κάνει εντύπωση αυτό το οποίο συμβαίνει. Εδώ και μας είχαν αφήσει και οι Γερμανοί και στην τελευταία διάσκεψη που είναι στο Βερολίνο, με τα κόμπων και βασάνων μετά από καιρό εκλήθη η Ελλάδα. Έχει δρόμο όμως το παιχνίδι της Λιβύης. Ας μην είμαστε απαισιόδοξοι ότι το έχουμε χάσει. Λέει ο Νίκος από το Λονδίνο, μήπως θα ήθελε ο κύριος Κοτάκης, λέει, να πει ποιος τα από αυτά περί Καστελορίζου, για να ξέρουμε και εμείς όταν πάμε στην κάλπη. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν δίνω εγώ οδηγίες, πείτε στο φίλο από το Λονδίνο, τι να κάνει ο καθένας όταν πρέπει να πάει στην κάλπη. Ούτε επίσης του εξηγώ ποιος είπε ή τι δεν είπε, αν εκείνος δεν το παρακολουθεί, όταν είναι καθημερινά πάνω από τους υπολογιστές και γνωρίζει τι έχει υποθεί. Ας γκουγκλάρει. Ας ανατρέξει. Ας ανατρέξει τη φράση «δεν πειράζει να χάσουμε και το Καστελόριζο» και θα ανακαλύψει πολύ εύκολα ποιος ή ποια την έχει πει. Τώρα κύριε Κοτάκη, θέλω πριν σας αποχαιρετήσω, γιατί υπάρχει και το άλλο κεφάλαιο στο οποίο πάντα και η εστία εστιάζει, είναι η Κύπρος. Και στην Κύπρο έχουμε από τη μία την πρόταση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Υπουργού Εξωτερικών για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αλλά την ίδια ώρα έχουμε έντονα σενάρια από την άλλη πλευρά, όχι απλά για δύο χωριστά κράτη, αλλά για ενσωμάτωση ενδεχομένως των κατεχομένων στην Τουρκία. Και μην ξεχνάμε ότι για το Βαρόσι πρόσφατα κυκλοφόρησε ότι η Αγγλία είπε στην κυπριακή πλευρά, στην Κυπριακή Δημοκρατία, μην το θέτεις τώρα θέμα. Όλα αυτά σορευτικά σας δείχνουν κάτι για το Κυπριακό? Πολλά. Ότι θα αρχίσει μεγάλη πίεση αμέσως μετά τις κυπριακές προεδρικές εκλογές, που νομίζω είναι προσδιορισμένες να διεξαχθούν το Φεβρουάριο του 2023. Κοιτάξτε, ο νέος μεσολαβητής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών είναι, νομίζω, βρετανικής επιρροής και μουσουλμανικού θρησκεύματος. Έγραφε χθες στην Καθημερινή ο Κώστας Ιορδανίδης. Να διαβάσει κανείς το σημείωμά του. Με ρωτήσατε αν ετοιμάζεται κάτι. Εγώ θα σας έλεγα ότι και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που προωθεί η ελληνοκυπριακή πλευρά αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτα. Ξέρετε γιατί? Διότι όταν η ελληνοκυπριακή πλευρά μόνη της, μην τυχόν, και λέει η λογική της είναι να προλάβουμε, μην μας προλάβουν οι άλλοι. Προτείνει την άλλη πλευρά να αναγνωρίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά
στο παράνομο αεροδρόμιο Τύμπου με διοίκηση ΟΗΕ και σε αντάλλαγμα να μας δώσουν οι Τουρκοκύπροι το 3,5% της αμοχώς του. Στην πραγματικότητα η πρόταση αυτή τι αποτελεί, κύριε Σαχίνη, αποτελεί αναγνώριση της, ας πούμε εντός πολλών εισαγωγικών, κρατικής οντότητας του τουρκοκυπριακού κράτους. Όταν λες ότι θα αναγνωρίσεις το παράνομο αεροδρόμιο, λίγη σημασία έχει αν η διοίκηση του θα είναι υπό τον ΟΗΕ. Σημασία έχει σε ποιο έδαφος βρίσκεται αυτό το παράνομο αεροδρόμιο. Αν το αναγνωρίσει λοιπόν η Λευκοσία, στην πραγματικότητα έχει κάνει μόνη της το πρώτο βήμα για de facto διχοτόμηση, για δύο κράτη. Οι Τούρκοι, επειδή έχουν το κέρδος, κάνουν τους μπόσικους, λένε ότι δεν μας ενδιαφέρει αυτό, αφού το έχουν ήδη στο χέρι, και πάνε για άλλα, και πάνε για τα περισσότερα. Και υπάρχει και στο ορίζοντα ο Νταβούτογλου που λέει ότι το Κυπριακό θα λυθεί εφόσον μοιράσουμε τα έσοδα από το φυσικό αέριο. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο προωθείται είναι όχι με μορφή συνομοσπονδίας, αλλά έχει λεχθεί και από προεδρικά χείλη στην Κύπρο, άσχετα αν διαψεύτηκε, η λογική των δύο χωριστών κρατών. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, η αναγνώριση της πραγματικότητας που υπάρχει και του τετελεσμένου και της διχοτόμησης. Τι είναι η αλήθεια. Πριν σας αποχαιρετήσω, ο φίλος ο Αλκιβιάδης λέει καλημέρα στον πάντα εξαιρετικό κύριο Κοτάκη. Έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα, κατά τη γνώμη του, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Τα δύσκολα ήταν και πίσω μας, τα δύσκολα είναι και σήμερα και τα δύσκολα και βεβαίως είναι μπροστά μας. Όπως μου έχει πει κάποτε, αυτό μπορώ να το πω, γιατί συνήθως οι συζητήσεις μας είναι off the record, ο Νέστορας της ελληνικής διπλωματίας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βολιδιάτης, και πότε ήταν εύκολα τα πράγματα για τον ελληνισμό, παιδί μου. Πότε υπήρξε κάποια περίοδο στην οποία αναχαλαρώσαμε, εκτός από μια συγκεκριμένη, εν πάση περιπτώσει, που πιστέψαμε στο όνειρο. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Χρειάζεται λοιπόν ενημέρωση και όχι εφησυχασμός. Και ο Μανώλης Κοτάκης το κάνει αυτό όχι μόνο μέσα από την εστία, καθημερινά. Την ενημέρωση με πολύ πάθος και χωρίς γυαλιά παραμορφωτικά, όπως έχουν τα πράγματα. Θέλω να τον ευχαριστήσω. Κύριε Σαχίνη, εγώ ευχαριστώ. Συνήθως λέω το εξής. Εάν εμείς ατομικά χτυπήσουμε ένα λάθος στην αγερμό, έχει λάθος ένας. Εγώ που το χτυπώ, εν πάση περιπτώσει. Εάν όμως ο συναγερμός είναι σωστός και δεν είναι και υποτιμηθεί από αυτούς που έχουν τη συνολική ευθύνη της χώρας, το λάθος που θα κάνουν εκείνοι πληρώνεται. Το δικό μας το λάθος πληρώνεται με την, ας πούμε, αναξιοπιστία μας. Το λάθος που ενδεχομένως θα κάνει η πολιτική ηγεσία, αν δεν λάβει υπόψη έναν σωστό συναγερμό, βλέπετε πώς το πληρώσαμε το 22. Και βλέπετε πώς το βιώσαμε και το 1984. Κύριε Κοτάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά, γεια σας.